Είναι διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει δημόσιο διεθνές δίκαιο και κυρίως δίκαιο της θαλάσσης. Είναι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον κύριο Καρακοστάνογλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Και να θυμίσω ότι είχα τη χαρά πριν, όχι το περσινό, το προηγούμενο καλοκαίρι να είμαι στο στούντιό σας και να φιλοξενηθώ εκεί για τα ίδια θέματα του δικαίου της θάλασσας που μας ταλαιπωρούν και που δημιουργούν προβλήματα από το πουθενά και ευνηδίως, ακριβώς επειδή ολιγορούμε να κάνουμε το εθνικό μας καθήκον, που είναι η καθιέρωση ΑΟΣ. Κύριε Καρακοστάνογλου, εγώ χαίρομαι για αυτή την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Θέλω όμως πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ξεκινά ένας κύκλος ακόμη συζητήσεων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την οποία και ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού έχουν σοβαρές επιφυλάξεις αν θα έπρεπε σε αυτή τη ρότα να είμαστε. Πριν ξεκινήσουν καν στην Αθήνα, η Τουρκία εκδίδει μια ναύτεξ και αμφισβητεί την περιοχή μεταξύ Ρόδου και συμπλέγματος Καστελορίζου και να σας πω ότι με βάση τις συντεταγμένες που έδωσε η Τουρκία με την ναύτεξ, απαγόρευση ασκήσεων με ή χωρίς πυρά αφορά την περιοχή, προσέξτε, ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, εκεί που σταματήσαμε με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, τι να πω. Εγώ έχω εκφραστεί και εγγράφως ότι η διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 23 ήταν άκερη, ήρθε σε μια στιγμή που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από την Τουρκία να δείξει έμπρακτα πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για υψηνυποσχετικό ή οτιδήποτε άλλο για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να δείξει έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται ότι έχει προβεί σε παράνομες ενέργειες το τουρκολιβικό, το κάζους μπέλι ή πολλά άλλα, η γαλάζια πατρίδα, θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, αλλά ανταυτού οι δύο πλευρές συνυπέγραψαν την ημέρα εκείνη στην Αθήνα μία διακήρυξη καλής γειτονίας και φιλίας, η οποία είναι αιώλη, καθώς στο περιεχόμενό της μέσα ρητά αναφέρει ότι δεν μεταβάλλει την νομική θέση των πλευρών, άρα τίποτα δεν έρεται, και επειδή η μεν Αθήνα, η Ελλάδα δηλαδή, δεν παραβιάζει αλλά και είναι συνομή με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και συνολικά με το διεθνές δίκαιο, η άλλη πλευρά παραβιάζει βρίσκοντας διάφορα προσχήματα και παραμένει στις εκβιαστικές της απειλές. Άρα όταν υπογράφησε ένα χαρτί το οποίο θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια ή πάντως αρκετό διάστημα υπό μορφήν moratorium, παγώματος δηλαδή των εξελίξεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα δύο μέρη σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο των οικονομικών σχέσεων μέχρι τους στρατιωτικούς που συζητούν καλή ώρα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και τους υπουργούς εξωτερικών ή άλλους θεματικούς υπουργούς και κυρίως στις κορυφές τον Πρωθυπουργό με τον Τούρκο Πρόεδρο να συζητήσουν για να λύσουν αυτό που κατά την Ελλάδα, την ελληνική πλευρά, είναι η μοναδική διαφορά, δηλαδή οριοθέτηση ΑΟΣ κάθετος υφαλοκρηπίδας, ή κατά την τουρκική πλευρά, η οποία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της όπως και η ελληνική, αλλά όταν είναι τόσο αντιτιθέμενες και συγκρουόμενες οι θέσεις, η Τουρκία να βάζει μέσα από τα θέματα των γκρίζων ζωνών, από τα θέματα του ποια δικαιώματα έχουν θαλάσσια τα νησιά, από τη μειονότητα της Τράκης, από, και πάμε εμείς και συζητάμε, για μένα δίνουμε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, συγχωροχάρτη έστω για ένα χρόνο, έστω για 6 μήνες ή μπορεί να κρατήσει και παραπάνω. Θυμηθείτε οι περίφημες διερευνητικές επαφές που ξεκίνησαν μετά την απόφαση του 1999 Δεκέμβριο στο Ελσίνκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2002 ξεκίνησαν και με 65 γύρους έχουν φτάσει σήμερα. Και τι προέκυψε? Ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Κάποιοι από τη μεριά
ενός κόμματος, να μην θίγω τώρα την πολιτική ενδεχομένως προσήλωση κάποιων ακροατών μας, είπανε ότι το 2002 ή το 2003 είχαμε προσεγγίσει κλπ. Και άλλες φορές προσεγγίσαμε, το 1990, πότε ήτανε, το 1975 ο Καραμαλής με τον Τερμιρέλ στις 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες, και οι Τούρκοι υπανεχώρησαν και τίποτα δεν γίνεται, και πήγαμε το 76 στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο δικαστήριο της Χάγης και με προσωρινά μέτρα και με μονομερή προσφυγή για επίλυση του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Το 78 βγήκε μια απόφαση. Θέλω να πω, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, την εμπειρία μας από τις ανακολουθίες και τη στρεψοδικία της Τουρκίας και τους εκβιασμούς της Τουρκίας που παραμένουν σαν ένα περίστροφο πάνω στο τραπέζι με δύο ανθρώπους που συζητούν για να βρουν ειρηνική υποτίθεται λύση, αλλά το περίστροφο είναι εκεί, και φτάνουμε σήμερα out of the blue που θα λέγαμε σε άπτεστα ελληνικά, δηλαδή από το πουθενά, να υπογραφεί στις 7 Δεκεμβρίου ένα διημερές έγγραφο, το οποίο παρά το ότι δεν αλλάζει την νομική θέση των πλευρών, παρά το ότι επιδιώκει να έχει μόνο πολιτική βελτίωση του πολιτικού κλίματος μάλλον για να γίνουν συζητήσεις, έχει οδηγήσει από το Βίλνιους και μετά, δηλαδή την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου, πότε ήταν, πέρσι, σε μία σειρά επαφών οι οποίες πυκνώνουν, ενώ από την Ελλάδα δεν υπάρχει καμία έγερση των ανοιχτών ζητημάτων, και βλέπουμε την Τουρκία να εκδίδει παράνομες ναύτεξ και για το Αιγαίο. Η Σμύρνη εκδίδει ναύτεξ οι οποίες αφορούν την ελληνική, τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ή μια περιοχή που κατά το FIR, που, στο οποίο προσαρμόζεται και η περιοχή θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ανήκει στις ελληνικές αρχές εναέριας και θαλάσσιας παρέμβασης για ναυτικά ατυχήματα. Και έρχεται στις 20 Μαρτίου ο Ερντογάν, αναφερόμενος στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, σας κάνω μια μικρή αναδρομή, συγχωρήστε με, για να τεκμηριώσω αυτό που θα καταλήξω, και λέει, μιλώντας σε τεράστια προεκλογική για τις αυτοδιοικητικές εκλογές συγκέντρωση του κόμματός του Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα, δεν θυμάμαι, ότι κακώς δεν καταλάβαμε και την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο, το ελεύθερη το λέω εγώ, και θα είχαμε λύσει το Κυπριακό. Για το και οποίο εμείς δεν μιλάμε καν. Για την οποία Κύπρο δεν μιλάμε καν. Μάλιστα. Δυστυχώς. Και έρχεται στη συνέχεια το θέμα των δύο θαλασσίων πάρκων, ένα στο Ιόνιο, θα τρελαθούμε κάποτε, και το βάζουν μαζί οι Τούρκοι με αυτό που είναι στις Κυκλάδες, και λένε ότι αυτά είναι παρανομίες της Ελλάδος, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, έχοντας στο νου τους βέβαια το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση των ημείων των 96, όπου η Ιταλική Προεδρία δήλωσε ότι επειδή η περιοχή εντασσότανε, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα θεωρούσε και δικαίως, και το επεκύρωσε η Ιταλία ως η δύναμη η οποία ήταν κυρίαρχος στην περιοχή των Δωδεκανήσων πριν από την Ελλάδα, και το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων μετεβίβασε, εξεχώρισε όλα τις τα δικαιώματα κυριαρχίας και συνθήκων που καθόριζαν την μεθόριο την θαλάσσια. Και άρα ήξερε τι έλεγε η Ιταλία, ότι η Ελλάδα ασκεί διακατοχικές πράξεις και έχει και δικαιώματα, τα οποία αν χρειαστεί μπορούμε να τα συζητήσουμε και σήμερα, πάνω σε όλες τις βραχονισίδες, νησίδες, μικρονησίδες και βέβαια στα μεγάλα ονοματιζόμενα νησιά του Αιγαίου και τα μη ονοματιζόμενα, τα οποία αναφέρονται ως γειτονεύουσες ή παρακείμενες νησίδες και βραχονησίδες, δικαιώματα ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να επικαλεστεί τα ίμια ότι είναι τουρκική περιοχή. Και με τα θαλάσσια πάρκα βρισκόμαστε πάλι λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 13 Μαΐου στην Άγκυρα και πριν την συνάντηση 9 Μαΐου του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν
αν δεν ακυρωθεί βέβαια. Αν δεν ακυρωθεί. Ψηφιρίζονται, ναι, ναι, ναι. Να έχουμε μια τέτοια κατάσταση και αναρωτιέμαι τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μισό λεπτό. Πώς θα χειριστεί. Μισό λεπτό, κύριε Καρακοστάνο. Καλά κάνατε και κάνατε την αναδρομή. Γιατί... Συγχωρήστε με. Όχι, πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε. Καθόλου δεν φάγατε χρόνο. Να πω ότι τα δύο τελευταία είναι αυτό που είπατε. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών της Τουρκίας, επέκταση των ζωνών έρευνας και διάσωση στο Αιγαίο, δεν φτάνει που φτάνανε παρανόμως μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, τώρα φτάνουνε 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό εμφανίζουν. Ακριβώς. Δεν φτάνει που βγάλαν την ΑΦΤΕΚ σήμερα το πρωί ότι μην τολμήσετε και κάνετε άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, σε εμάς το λένε αυτό, εκεί που εμείς δεν προχωρήσαμε πέραν του 28ου μεσημβρινού, δεν φτάνουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι από τη μία η κυβέρνηση κινδυνεύει να πνιγεί μέσα στο θαλάσσιο πάρκο σε αυτή την ιστορία των Κυκλάδων, που δεν είναι Κυκλάδες μόνο, καλά μου το λέει ο Μιχάλης, είναι και η Νήσυρος. Και η Νήσυρος είναι κλειδί για ακύρωση. Μέχρι την Νήσυρο. Μάλιστα. Είναι, ναι, το λέω. Εσείς καλά το ξέρετε. Το λέω γιατί το ελληνικό. Από τη Μήλο μέχρι την Νήσυρο. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα από προχθές την Νήσυρο άρχισε να την τρώει. Μιλάνε όλα τα κόμματα, γιατί και αντιπολίτευση στην κοσμάρα της, για το πάρκο στις Κυκλάδες. Ενώ το κλειδί εδώ είναι η Νήσυρος. Αν θέλεις να την πεις το παράνομο τουρκολιβικό, για να δείτε πώς το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι στις Κυκλάδες, έτσι. Μάλιστα. Είναι σε άλλο σύστημα. Πώς το πολιτικό σύστημα δια της λεκτικής διολίσθησης το περιορίζει στις Κυκλάδες και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σας λέω λοιπόν το εξής και σας ρωτώ. Σωστά το θέτετε. Ο Πρωθυπουργός πάει στην Άγκυρα στις 13 του μήνα. Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, κύριε Καρακοστάνογλου, μετά της ΝΑΤΕΞ την τελευταία και μετά την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, γιατί είναι μέσα χωρική θάλασσα των θαλασσίων πάρκων, δύο πράγματα θα συμβούνε. Εάν η Άγκυρα, ο Ερντογάν, πει δημόσια στον Πρωθυπουργό για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά, Συνυσίδες και Βραχονησίδες στο Αιγαίο, στην Άγκυρα, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να δώσει την απόλυτη νομική απάντηση για την ελληνικότητα των αμφισβητούμενων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων και να το κλείσει μία και έξω η Τουρκία, υπενθυμίζοντάς της αυτό που δεν λέει κανένα στην Ελλάδα, ότι με βάση συνθήκη της Λοζάνης, ό,τι είναι τουρκικό αφορά 3 μίλια της ακτές σας. Στην περίπτωση όμως που η Άγκυρα, και αυτό είναι το κρίσιμο, δεν κάνει ευθεία αναφορά σε αυτή τη συνάντηση με το Μητσοτάκη και αφήσει το θέμα να αιωρείται στην ατζέντα, δεν θα έχουμε νομοποιήσει την απόλυτη τουρκική διεκδίκηση σε βάρος της Ελλάδας. Ακριβώς. Άρα, όταν υπάρχει σιωπή από τη μία πλευρά και επίθεση σε εισαγωγικά από την άλλη, η σιωπή δημιουργεί βάση να τεκμέρεται ότι υπάρχει αποδοχή. Και όταν είναι δεδομένο από το περιεχόμενο της διακήρυξης των Αθηνών ότι οι δύο πλευρές δεν μεταβάλλουν τις θέσεις τους, αλλά όταν σε συνάντηση κορυφής μάλιστα, όχι χαμηλότερου επίπεδου, θίγεται ένα ζήτημα που είναι γνωστές οι διστάμενες και συγκρουόμενες θέσεις των πλευρών, εκεί έχουμε μια σιωπηρή υποχώρηση η οποία κατά τα διπλωματικά ιωθώτα δημιουργεί την αρχή νέου νομικού κανόνος διαπαραλήψεως δημιουργούμενου. Μάλιστα. Άρα, ποια εξομάλυνση λέμε και ότι μια αθώα κίνησή μας, τι πάει να πει αθώα για τα θαλάσσια πάρκα, βρήκε να την κοντράρει η Άγκυρα. Η Άγκυρα δεν μας λέει εδώ διεθνώς και επίσημα ότι η Τουρκία είναι συνιδιοκτήτρια και συνδιαχειρίστρια του Αιγαίου μέσω του FIR Αθηνών σε φυσικά θάλασσα, ξηρά και αέρα. Φυσικά. Άρα τι εξομάλυνση είναι αυτή, μπορείτε να μου την εξηγήσετε? Δεν υπάρχει καμία, είναι ένα πάγωμα που εξυπηρετεί την πρόθεση της Τουρκίας, η οποία υλοποιείται ως ονούπο, να πάρει τα F-16, τα 40 τα καινούρια και τα επικυρωποιημένα 79 σε μπλοκ, δεν ξέρω 70 ή τι ακριβώς, και χωρίς να έχει πρόβλημα στη Γερουσία ή το Κογκρέσο λόγω ελληνικών και κυπριακών αντιδράσεων, διότι
υποτίθεται υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Το Κυπριακό έχει εξαιρεθεί από τα θέματα αυτά, μερητές αναφορές. Μετά υπήρξε βέβαια ιδίως του Ερντογάν τη δήλωση για το υπόλοιπο προς κατάκτηση της Κύπρου, γιατί αυτό εκβιασμός απειλή ήτανε, η αναφορά του Πρωθυπουργού και αυτή έτσι ξεκάρφωτη, χωρίς συσχέτιση με την δήλωση του Τούρκου Προέδρου, ότι η Ελλάδα δεν θα εγκαταλείψει, το είπε παρουσία του κυρίου Χριστοδουλίδη, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την κλπ. Κλπ. Την Κύπρο. Λόγια δηλαδή τα οποία δεν δημιουργούν ούτε νομικές καταστάσεις, ούτε προετοιμάζουν μία έξοδο από αυτό το δεσμευτικό, δυστυχώς μονόπλευρα κείμενο. Τώρα, αν οι Τουρκοί μας πούνε ότι τόσο καιρό από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου πέρσι δεν κάνουν παραβιάσεις, πρώτον να σας πω ότι παραβιάσεις γίνονται και παραβάσεις, απλώς δεν γίνονται με τους ρυθμούς τους παλαιότερους, και δεύτερον ότι η Τουρκία εκεί που την βολεύει προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, έχοντας και ανοιχτά δύο μέτωπα η συμμαχία του ΝΑΤΟ, θέλει ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μπορέσει από καλύτερη θέση, αγαπητέ μου κύριε Σακίνη, παίρνοντας αυτά τα αεροσκάφη, θεωρούμενη η Τουρκία ότι βοηθάει με την επαφή που έχει με την Χαμάς και με το Ιράν να εμφανίζεται ως ο μεσολαβητής και να την στηρίζουν οι διάφοροι εταίροι του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα τα οποία μειώνουν τη δυνατότητα της Ελλάδος όταν θα κλείσει το Ουκρανικό να σκοθεί και να πει με παρησία, όπως δεν είπε δυστυχώς στο Κογκρέσο μιλώντας πρόπερση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι όταν στην Ουκρανία που δεν είναι στο ΝΑΤΟ η Νατοϊκή, η Βορειοατλαντική Συμμαχία και η Ευρώπη έδωσε αυτή την άφθονη βοήθεια και την στήριξη σε όλα τα επίπεδα, γιατί μια χώρα που είναι στην Ευρώπη και η οποία θα μπορούσε μελλοντικά και στο ΝΑΤΟ να μπει, την Κύπρο που είναι κατεχόμενη, δεν την στηρίζει και δεν απαιτεί το αυτονόητο. Να φύγει την άλλη μέρα η κατοχική δύναμη. Μισό λεπτό. Και δεν ακούγεται αυτό ούτε από ελληνικά χείλη. Και φοβάμαι ότι δεν τολμάει ούτε ο κατεχόμενος σε εισαγωγικά πρόεδρος κύριος Χριστοδουλίδης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σωστά να το λέτε. Πει. Αλλά και έτσι θέλω να πάμε σε μία διακοπή και θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να εξηγήσετε για Αιγαίο και Μεσόγειο. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι η Τουρκία βαράει Αιγαίο αυτή τη στιγμή και τις διευθετήσεις της θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό κάνει. Μας καθυλώνει στο Αιγαίο που δεν μιλάμε και προχωράει στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν αντιδράμε. Όμως, μιας και το θίξατε, με συγχωρείτε. Η κατεχόμενη Κύπρος στο ένα τμήμα της, η Κυπριακή Δημοκρατία, η ανάπηρη εξ αυτού του λόγου, με συγχωρείτε, τι να πει κύριε Καρακοστάνογλου όταν με τις ελληνικές ευλογίες το κοσυφοπαίδιο και όχι ο ιδιώτης είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, αλλά είναι ως κοσυφοπαίδιο, δεν είναι ως ιδιώτης. Με την ίδια λογική θα πάει και το ψευδοκράτος και θα πει βάλτε με στο Συμβούλιο της Ευρώπης όχι ως για τα άλλα ζητήματα, αν με αναγνωρίζετε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνω λάθος? Και επίσης, καθόλου δεν κάνετε λάθος, και εγώ προσδοκώ με την έννοια του φόβου, έχω τον φόβο δηλαδή ότι η πρώτη χώρα που ανεξαρτητοποιούμενη και καθιστάμενη, αν οψέποτε συμβεί αυτό, δηλαδή το κοσυφοπαίδιο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι αυτή η οποία θα ανταποδώσει αναγνωρίζοντας την ψευδο κυρίαρχη και ψευδοανεξάρτητη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Μάλιστα. Έχουμε μπελέρι όμως. Έχουμε μπελέρι εμείς όμως υποψήφιο κύριε Καρακοστάνογλου σε ευρωεκλογές και καθαρίσαμε. Το τι γίνεται με κοσυφοπαίδιο, Μεγάλη Αλβανία κτλ. Και με τις ευλογίες μας δεν βαριέσαι. Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, λυπάμαι να διαπιστώσω, λέει ότι ναι, δεν μας δεσμεύει εμάς το τι ψήφισε η κυρία Μπακογιάννη. Εμείς όταν θα έρθει η ώρα στα πολιτικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα απέχουμε. Δεν λέει θα καταψηφίσουμε, αλλά θα απέχουμε. Μάλιστα. Κυπριακό τύπο έχετε δει? Είναι η αρχή των υποχωρήσεων. Κυπριακό τύπο έχετε δει? Ακόμη και ο συντηρητικός φιλελεύθερος τι γράφουνε? Ότι τους αφήσαμε πάλι για δεύτερη φορά, τους πουλήσαμε, αυτό γράφουν. Ακούω τον
τον κύριο Ιγνατίου και μου φτάνει, βλέπω τη σωστή κυπριακή άποψη. Κύριε Καρακοστάνογλου, πρέπει καταρχάς να σας πω ότι έχω εδώ ένα μήνυμα από έναν πρώην βουλευτή και εκπεπιθήσως αεροπόρο, διότι θύτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια, τον κύριο Νταβρή. Λέει καλημέρα. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Καρακοστάνογλου. Πέρα τούτο, να ρωτήσει, λέει, και ο κύριος Καρακοστάνογλου τον υπουργό μας άμυνας, τον υπουργό άμυνας, αν πετάν τα Ραφάλ, αυτά που έχουμε τώρα, σε Ρόδο και Καστελόριζο. Να ρωτηθεί επίσης ποια ήταν τα σενάρια για στον Ηνίοχο. Και να ερωτηθεί γιατί κλήθηκαν οι Καταριανοί αεροπόροι στον Ηνίοχο. Ακούτε εδώ ανησυχίες, κύριε Καρακοστάνογλου? Ακούω και χαίρομαι που και η εκτός της υπηρεσίας αλλά και εν ενεργεία, είμαι σίγουρος, αξιωματικοί προβληματίζονται για τέτοιου είδους ατοπήματα. Τώρα, θέλω να πάμε στα τεχνικά ως εξής. Πριν τα τεχνικά, ο κύριος Τζον Κέρι, άλλοτε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διαπιστευμένος, να τα ακούν οι ακροατές, από τον Biden για την κλιματική αλλαγή, έδωσε μια συνέντευξη στα Νέα. Ξέρετε τι είπε, κύριε Καρακοστάνογλου? Για τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας, Ανατολικές Κυκλάδες έως Νήσερο και του Ιωνίου, να καθίσετε κάτω, λέει, με τον Ερντογάν να τα βρείτε. Μήπως να τους δώσουμε και λίγο άοζη της Τουρκίας, κατά τον κύριο Κέρι? Και είναι η σύμμαχη, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι εδώ. Σωστά. Ο κύριος Κέρι, από άγνοια ή ακολουθώντας την ενδόμηχη αλλά ουσιαστικά εκφραζόμενη με πολλούς τρόπους πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεκμετάλλευση, συνιδιοκτησία ουσιαστικά θαλασσίων ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, για να μην ενοχληθούν οι ισορροπίες που θέλει να διατηρήσει η υπερδύναμη, λέει πράγματα απαράδεκτα, άτοπα, στα οποία πρέπει να απαντήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Συνεπώς, επειδή η ΑΟΣ είναι ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων που εξισούται με οικονομική κυριαρχία, οι μεγαλύτεροι διεθνολόγοι, των οποίων τις απόψεις συμμερίζομαι και εγώ και έχω παραπέμψει στο σύγγραμμά μου για την ΑΟΣ, το οποίο το έχετε και το οποίο είναι το πρώτο που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και καλύπτει όλο το νομικό καθεστώς της ΑΟΣ και όλων των συναφών ζητημάτων, μέσα στα οποία είναι και η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μάλιστα. Η διατήρηση των εμβίων ζωικών και φυτικών όντων, πανίδος και χλωρίδας δηλαδή, που είναι δεμένα με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για τα οποία έχουμε αναλάβει ως χώρα, η οποία ήδη ξεκίνησε δειλά-δειλά στο Ιόνιο και κυρίως και στην Ανατολική Μεσόγειο, με αυτήν την περίεργη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, να έχει κάνει την ΑΟΣ και άρα να έχει αναλάβει υποχρέωση τοποτηρητή, όπως λέει η θεωρία, εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας για όλη την διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο κομμάτι που αφορά την δική της ελληνική ΑΟΣ, αλλά εγώ θα έλεγα, επειδή η θάλασσα είναι ενιαία και ούτε ο 28ος, ούτε ο 26ος μεσημβρινός που προσδιόρισαν την μερική ελληνο-αιγυπτιακή οριοθέτηση σταματούν ούτε την κίνηση των ψαριών, ούτε την κίνηση των υποθαλάσσιων ρευμάτων, αλλά όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ενιαίο. Και άρα η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει απέναντι ως τοποτηρητές της διεθνούς κοινότητας για τη δική μας περιοχή ΑΟΣ δεν εκπληρώνεται, διότι ούτε κανονιστική νομοθεσία έχει εκπονηθεί από τα ελληνικά υπουργεία, ούτε τα συναφή και τα συναρμόδια, ούτε το όλο πρόγραμμα διαχείρισης όπως οφείλουμε έχει καταρτιστεί, ώστε σε συνεννόηση και με τις γειτονικές χώρες, αλλά για το κομμάτι της δικής τους, όχι της δικής μας ΑΟΣ, υπαρκτής ή εν δυνάμει
Και αυτά τα λέω για να τα ακούνε όσοι είπανε ότι τα δικαιώματά μας κυριαρχίας είναι μέχρι τα 6 μίλια, όταν η Ελλάδα έχει δυνατότητα και μέχρι τα 12 να έχει, δικαίωμα προσδοκόμενο, το οποίο την υποχρεώνει να κάνει έναρξη πράξεων διαχείρισης και διατήρησης. Τώρα μιλώ ίσως και με μια ορολογία, αλλά νομίζω καλά ότι κάνετε, καλά γίνεται κάνετε. Αντίληπτο ότι πρέπει να τα αρχίσει, διότι δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, το ψάρι θα περάσει τον 28ο. Το θαλάσσιο περιβάλλον, εάν γίνουν πράξεις επιβάρυνσης του ρυπαντικές, θα πρέπει να προφυλαχθεί και δεν σταματάει στη γραμμή την κάθετη του μεσημβρινού, αλλά πρέπει να προωθηθεί. Κύριε Καρακοστάνογλου, τι να πρώτο πω. Και εδώ εμπλέκονται και διεθνείς και περιφερειακοί, αλλιευτικοί οργανισμοί, ούτε αλλιευτικές, που δεν υπάρχουν ή δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Ή που λειτουργούν αλακάρτ, όταν παράνομα κάνει γεωτρήσεις η Τουρκία, σφυρίζουν αδιάφορα. Αν είναι να ψάξουμε εμείς για δικό μας φυσικό αέριο. Θα ήθελα να μου δώσετε ίσως σε άλλη εκπομπή τη δυνατότητα να περιγράψω λίγο αυτήν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπαριθμόν 89 του 2014, και το τι έγινε ή τι παρελήφθη να γίνει ή τι άργησε να γίνει, και θα φάμε ισχυρά πρόστιμα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια από πλευράς Ελλάδος. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα, κατά τη γνώμη μου, που καλό είναι να μην τα αφήνουμε. Καταρχάς, χαίρομαι γιατί δεν είστε απλά συγγραφέας της μοναδικής ελληνικής έκδοσης για την ΑΟΣ, αλλά γιατί είστε ο ένας εκ των δύο, ο άλλος είναι ο κύριος Καριώτης, που έχετε πλήρη αντίληψη του δυναμικού δικαίου γύρω από το δίκαιο της θάλασσας και της ΑΟΣ. Τι εννοώ? Εγώ δίνω έμφαση στο νομικό κομμάτι. Μάλιστα. Ο κύριος Καριώτης, ως καθηγητής της οικονομίας, έχει βέβαια ενημέρωση και για άλλα θέματα, συμπληρώνει ή εγώ εκείνον ή εκείνο σε μένα. Μάλιστα. Κοιτάξτε όμως τι κράτησα εγώ, και είστε οι μόνοι που το λέτε. Για να αρχίσουν στην Ελλάδα, και το απευθύνω αυτό προς τους πολιτικούς που θέλουν να μας εκπροσωπήσουν και στην Ευρώπη, πρέπει να μάθουν γιατί μιλάνε όταν μιλάνε για ΑΟΣ. Τι θέλω να πω? Είστε οι μόνοι που λέτε ότι επί της ουσίας, και να τα ακούσουν οι ακροατές, η χώρα, ανεξάρτητα από το γνωστό κανόνα ανακηρύσεις οριοθετής ΑΟΣ, έχει και μία άλλη παράμετρο, την οποία εμπέδωσε πρώτο το Ισραήλ. Χωρίς να ανακηρύξει, με οριοθετήσεις, έχει ήδη ΑΟΣ και δεν την έχει ανακηρύξει. Η χώρα οριοθέτησε με την Ιταλία πλήρως, με προβλήματα, μερικώς με την Αίγυπτο, η δική μας χώρα. Άρα η χώρα, χωρίς να ανακηρύξει, έχει ήδη ΑΟΣ. Να αφήσουν το καλαμπούρι περί δυνητικής ΑΟΣ. Το λέει ο Καριώτης και ο Καρακαστάνογλου. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορεί να είναι όλα τα άλλα εθιμικό. Και εδώ που έχεις πρότυπα, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και άλλες χώρες που το έχουν κάνει χωρίς να ανακηρύξουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το τεχνικό, που επικαλούμε τη νομική σας εδώ γνώση, είναι το εξής. Το 2021 η Τουρκία έκανε καταγγελία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με έγγραφα και συντεταγμένες ότι νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο που δεν έχουν αποδοθεί με τις συνθήκες στην Ελλάδα δεν τις ανήκουν, υπονοώντας σαφώς ότι αυτές υπόκεινται σε μοιρασιά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ακριβώς. Η ελληνική απαντητική επιστολή στον ΟΗΕ, η απάντηση η οποία καθυστέρησε κιόλας, ότι νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα με τις συνθήκες, δεν έχει προσάψει, επισυνάψει, τις συνθήκες, ούτε αναγράφει, ούτε κατονομάζει νησίδες και βραχονησίδες με λεπτομέρειες για την ελληνικότητά τους, και κυρίως δεν παραπέμπει στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που έχουν και την υπογραφή της Τουρκίας. Αυτό τεχνικά και νομικά δεν είναι έλλειμμα? Είναι έλλειμμα, όπως είναι έλλειμμα το ότι δεν εστάλησαν νωρίτερα, ας μην αναφερθώ στο πότε, οι συντεταγμένες για τις περιοχές του νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης, οι οποίες ως θαλασσοτεμάχια βγήκαν
στον διεθνή ανταγωνισμό για εταιρείες ερευνών για να γίνουν οι διασκοπήσεις που έγιναν και συνεχίζονται εκεί. Άρα δεν αρκεί να μιλάμε για τη μέση γραμμή, ο νόμος 4001 του 2011, ο γνωστός ως νόμος του κυρίου Μανιάτη, αλλά και ο προηγούμενος, ο 3983, είναι το απαραίτητο νομικό πλαίσιο ότι η Ελλάδα μέχρι τη μέση γραμμή με τις απέναντι χώρες διεκδικεί δικαιώματα. Όμως αυτό θα ήταν πολύ πιο ισχυρό, και γνωρίζω και μέλη της τέλος πάντων της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μιλήσω, δεν θα πω ονόματα, ας τα πούν οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι θα έπρεπε να είχαν σταλεί και συντεταγμένες, όπως έπραξε η Τουρκία με το γνωστό μαξιμαλισμό της. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι να εκφραστεί αντίρρηση από γειτονικό κράτος, είτε είναι η Λιβύη, είτε είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος ή η Κύπρος, εμείς διεκδικούμε μέχρι τη μέση γραμμή όλες τις περιοχές που κατά το δίκαιο της θάλασσας μας ανήκουν. Όποιος έχει αντίρρηση, ας έρθει σε διαπραγμάτευση μαζί μας, και αν δεν τα βρούμε, ας μας πάει ή θα τον πάμε εμείς στο Διεθνές Δικαστήριο, ώστε να λυθεί όπως προβλέπεται το ζήτημα. Άρα αυτές οι εκκρεμότητες αφήνουν τις τρύπες, τις οποίες έρχεται με το γνωστό παράνομο και άρα και εκβιαστικό τρόπο η Τουρκία, με το τουρκολιβικό και με άλλους τρόπους, να καλύπτει, εκμεταλλευόμενοι το ότι τα Ηνωμένα Έθνη στις πλατφόρμες που κυκλοφορούν εκεί στον διεθνή οργανισμό υποχρεούται, μπορώ να πω, όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις των κρατών να τις αναρτά, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί δίκαιο, όπως δίκαιο δεν δημιούργησε αυτό το οποίο διμερώς η Τουρκία με την προσωρινή κυβέρνηση αναγνωριζόμενη μεν της Λιβύης από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά για συγκεκριμένο πλέγμα θεμάτων, από το οποίο εκφεύγει η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή οριοθετήσεις αντιστοίχων ζωνών, το οποίο όμως έπραξε παρανόμως, και αυτό το έχει πει και εφετείο της Λιβύης η λιβική κυβέρνηση το 2019 τον Νοέμβριο με την τουρκική. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μία παραπομπή του φίλου του Μιχάλη που μου λέει εδώ: πέστε καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καρακοστάνογλου, με απλό τρόπο μας έβαλε και σε νομικά θέματα και καλά έκανε. Θέλω να του ζητήσω όμως το σχόλιο του για αυτό που είπε πρόσφατα στην ομιλία του στην 25η Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος. Τι είπε, λέει, η Κύπρος είναι το τελευταίο προπύριο του ελληνισμού. Αν ομιγέννητο πέσει η Κύπρος, δεν θα κατοχυρωθούν τα άλλα ελληνικά μέρη και Αιγαίο, νησιά, Θράκη θα πάρουν σειρά. Η χώρα μας έχει αντίληψη του στρατηγικού βάθους της Κύπρου, διότι η Τουρκία έχει. Υπήρξε μια πολύ αξιόλογη αρθρογραφία πρόσφατα για το θέμα αυτό, και διάβασα και εγώ του σεβασμιωτάτου Γεωργίου την αναφορά με ρίγος, διότι από την Κύπρο την κατεχόμενη ακούμε εμείς στην Ελλάδα αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Στρατηγικό βάθος αυτό που έγραψε το βιβλίο του Ονταβούτογλου και αυτό που οι Ισραηλινοί διαπιστώνουν ότι έχουν λόγω Κύπρου και Ελλάδας τώρα που γίνεται αυτός ο χαλασμός στη Γάζα και όχι μόνο, είναι αυτή η γραμμή διαφυγής, αμήνης, επικοινωνίας, μεταφορών κλπ. Που δίνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κρήτη κατεξοχήν, αλλά και η υπόλοιπη ελλαδική επικράτεια στην προκεχωρημένη περιοχή μεταξύ τριών υπήρων που βρισκόμαστε. Συνεπώς εγώ θέλω να πω ότι συμπληρώνοντας λίγο, επιτρέψτε μου, ότι η συνθήκη της Λοζάνης θα πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται, η συνθήκη της Λοζάνης, όπως είπες και εσύ αγαπητέ κύριε Σακίνη νωρίτερα, λέει ότι η Τουρκία αποποιείται οποιασδήποτε εδαφικής, δηλαδή νησιωτικής περιοχής που κείται πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές. Μιλίων, καν ναυτικών. Τριών μιλίων. Ναι. Τριών μιλίων που εξαρτάται με ποια μορφή μιλίων τα υπολογίζει κανείς. Αυτό λοιπόν
βασίζεται και αυτό η Τουρκία το αποσιωπά στην συνθήκη του Λονδίνου του 1913, η οποία αποτέλεσε από τότε τη βάση της σημερινής ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Τα οποία κυρίως για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το Βόρειο απελευθερώθηκαν το 12 από τον ελληνικό στόλο. Αυτό λοιπόν ήταν το ότι εμείς εγκαταλείψαμε τότε τα δικαιώματά μας στη Βόρεια Ήπειρο και ήρθαμε να, επειδή ο βουλγαροσερβικός στρατός όδευε τότε προς την Τσατάλτζα και αυτά όλα προκύπτουν από διπλωματική αλληλογραφία, την οποία αποκαλύπτει ένας εξαιρετικός νέος ερευνητής εδώ της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Κόντης. Θα δείτε και τα βιβλία του κλπ. Αν μπείτε στις ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη θα δείτε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ότι η απόγνωση των Τούρκων, διαβάζω, στις 30 Μαρτίου του 2013, αποτυπώνεται στα λόγια του Οθωμανού πρεσβευτή στο Παρίσι, Ριφάτ Πασά, ο οποίος προσπαθεί διακαώς να πείσει την Οθωμανική κυβέρνηση να αποδεχθεί τους όρους εκεχηρίας των δυνάμεων, ήταν οι μεγάλες δυνάμεις τότε, καθώς η Ανδριανούπολη είχε πέσει και ο βουλγαροσερβικός στρατός όδευε προς την Τσατάλτζα, προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Mm. Και δύο μέρες μετά η Οθωμανική κυβέρνηση θα έλεγε ναι σε όλα, οι Τούρκοι θα έχαναν όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στα νησιά του Αιγαίου, μικρά ή μεγάλα, κατοικημένα ή ακατοίκητα, μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές τους κτίσεις. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης με τη συνθήκη του Λονδίνου του 13 των μεγάλων δυνάμεων αποτελεί τη βάση της σημερινής μας κυριαρχίας και ανατρέπει κάθε αντίθετο τουρκικό ισχυρισμό. Ας τελειώσουμε με αυτό. Έχετε δίκιο. Θα τελειώσουμε κάτι άλλο. Είναι λοιπόν άγνοια του κάθε Τζον Κέρι, κύριε Καρακοστάνογλου, και άγνοια ατυχής χειρισμή της ελληνικής πλευράς, ή είναι εξ επί τούτου στα πλαίσια του να μην εξαγριώνεται το θήριο? Νομίζω ότι είναι η προσπάθεια των Αμερικανών να σφυρίξουν στο αυτί των Ελλήνων αξιωματούχων την προτιμόμενη και επιλεγόμενη πολιτική των ΗΠΑ, δηλαδή των παραχωρήσεων, των συμβιβασμών, κάτι που θα φέρει, αυτό για το οποίο το χθεσινό μου άρθρο θα σας το στείλω, μιλάει, ότι διολυσταίνουμε, ο τίτλος του, σε νέες πρέσπες στα ελληνοτουρκικά, με ερωτηματικό που δίδεται, που γράφεται για λόγους ευγενίας και περιμένοντας το τι θα προκύψει στις 13 του μηνός Μαΐου στην Άγκυρα. Μάλιστα. Εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέει ο Νίκος από την Πάτρα, ενός άλλου μεγάλου Έλληνα διανοητή, που δεν ζει πια, του Ραφαηλίδη: η ελληνική εξωτερική πολιτική συνήθως είναι εξωτερική στην πιο απόλυτη κυριολεξία. Σχεδιάζεται πάντα εκτός Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Καρακοστάνογλου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, κύριε Σαχίνη. Και εμείς για την ανάλυσή σας.